Ομιλία περί πόνου και θλίψεων έγινε στο εξωτερικό. Των Αποστόλων Πρωτόκλητος και της αυτά αδελφός ότι των όλων Ανδρέα ηκέτευε ειρήνη τη πολιτεία σου δώρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δεν θα σας κουράσω με πολλά πράγματα. Ο λόγος μου θα είναι πάρα πολύ σύντομος και μικρός. Γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας, γιατί όλοι πονούμε σε αυτή τη ζωή. Ο πόνος και το δάκρυ είναι η συντροφιά της ζωής μας. Έγινε η σκιά. Όπου και αν πάμε, ο πόνος και το δάκρυ είναι αυτά που μας ακολουθούν. Συγχρόνως βέβαια είναι και φάρμακο το οποίο μας φέρνει την αιώνια ζωή. Το μονοπάτι της ζωής είναι όλο πόνος και δάκρυ, όλο αγκάθια και καρφιά, παντού φυτρωμένοι σταυροί, παντού αγωνία και θλίψη. Η αγωνία και η θλίψη διακατέχουν όλο το είναι μας. Κάθε βήμα και μια γεστημανή. Κάθε ανηφοριά και ένας Γολγοθάς. Κάθε στιγμή και μια λόγχη. Αν μπορούσαμε να στύψουμε τη γη σαν το σφουγγάρι, θα έσταζε αίμα και δάκρυα. Ο πολύαθλος Ιώβ λέει ότι ώστις άνθρωπος διήλθε την ζωή αυτού άλυπος, χωρίς λύπη και πάστηνα, εστί τέρας. Τι θα πει τέρας? Θα πει εξωφυσικός άνθρωπος, αφύσικος άνθρωπος. Διότι θέλει να εννοήσει ότι φυσιολογικά ο πόνος και το δάκρυ είναι η συντροφιά και η ζωή παντός θνητού ανθρώπου. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος, ως η άνθρωπος του αυρού ούτως εξανθίσει, λέγει ο ψαλμός του Δαβίδ. Το τριαντάφυλλο βγάζει αγκάθι και το αγκάθι τριαντάφυλλο. Τα ωραία στην παρούσα ζωή συνοδεύονται με πόνο, αλλά και ο πόνος βγάζει στη χαρά, διότι πίσω από κάθε δοκιμασία του Θεού κρύβεται η αγάπη του Θεού. Υποφέρομαι σε κάποιο διάστημα, ερχόμεθα σε ανηφοριά Γολγοθά και σταύρωση, αλλά ακολουθεί η Ανάσταση όταν ο Γολγοθάς και η σταύρωση γίνεται με γνώση Θεού και όχι με εγωγισμό και ανυπομονησία. Συνήθως το ουράνιο τόξο υψώνεται ύστερα από την πόρα.
πρέπει να προηγηθούν οι καταιγίδες για να ξαστερώσει ο ουρανός. Η διάκριση φωτισμένη από τη χριστιανική πίστη και φιλοσοφία βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Έχει την ικανότητα, με την ενόραση να βλέπει πολύ βαθιά από τα φαινόμενα. Η ενόραση του Θεού βλέπει βαθιά. Τι εννοεί? Ότι πίσω από τη θλίψη, πίσω από το δάκρυ, πίσω από τη συνήθεια πόνωση που μας φέρνει κάποιος πειρασμός, η ενόραση βλέπει την ωφέλεια που θα προκύψει και δίνει σε αυτόν τον άνθρωπο της ενοράσεως να διαχειρίζεται τη θλίψη, τον πόνο, τον πειρασμό με διάκριση. Δεν κάνει αδιάκριτον αγώνα. Μέσα από τον πόνο η ενόραση βλέπει τη χαρά και την ελπίδα. Όπως ο θρίαμβος του Χριστού βγήκε μέσα από τον πόνο του πάθους και του σταυρού. Ο Χριστός μας δεν έφτασε να πει επάνω στο σταυρό «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Θεέ μου, είναι τι με κατέληπες». Δεν το είπε, το είπε το αποτέλεσμα, η ανάσταση. Τα πιο θαυμάσια αγάλματα, τα πιο τέλεια, τι έχουν? Έχουν τα περισσότερα χτυπήματα με τη σμήλα του τεχνίτου. Οι μεγάλες ψυχές, οι δυνατές ψυχές, οι γενναίοι άνθρωποι οφείλουν τη μεγαλοσύνη τους στα βαριοχτυπήματα του πόνου. Τα χρυσά και βαρύτιμα κοσμήματα περνάνε πρώτα από τη φωτιά στο χωνευτήρι, διότι ο χρυσός, εάν δεν περάσει από το χωνευτήρι, δεν έχει αξία. Τα παράσιτα που παρουσιάζει πριν καθαριστεί τον εμποδίζουν να έχει την αξία που πρέπει. Συγκλονίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη, συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ο πόνος. Τόσο οι γιατροί, όσο και οι πνευματικοί γιατροί, που είναι ο πνευματικός πατέρας και εξομολόγος, συνεχώς αντιμετωπίζουν τον πόνο, τη θλίψη, το δάκρυ του προσερχομένου ασθενούς, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Ο πόνος είναι φωτιά, είναι καμίνι που καίει και κατακαίει. Είναι καταιγίδα και τρικυμία. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν, λέει ο Σολομός. Είναι στιγμές που οι δοκιμασίες έρχονται απανωτές, η μία κατόπιν της άλλης. Πολλές φορές και όλες μαζί. Τότε ο σταυρός είναι πάρα πολύ βαρύς. Η αγωνία κορυφώνεται, το ότι μέλη γενέστε, όπως το καράβι όταν μπλεχθεί στην τρικυμία και στην καταιγίδα, ο καπετάνιος έρχεται στην απορία
θα σωθώ, θα γλιτώσω, θα φτάσω στο λιμάνι, η αγωνία κορυφώνεται. Η ψυχή φορτίζεται τόσο ώστε είναι έτοιμη να λυγίσει κάτω από το βάρος. Όλα φαίνονται μαύρα και κατάμαυρα, παντού σκοτεινά, παντού αδιέξοδα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Τα καλά δηλαδή φύγανε, τα δεινά είναι γυμνά και προκλητικά. Το ταξίδι γίνεται μέσα στη νύχτα. Φάρος δεν φαίνεται πουθενά. Και ο Χριστός φαίνεται σαν να κοιμάται. Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος. Σε απλή διάλεπτο. Ενθυμούμεθα από το Ιερό μας Ευαγγέλιο, όταν κάποτε ο Χριστός μας μαζί με τους μαθητές του βρισκότανε στη λίμνη και σηκώθηκε μεγάλος άνεμος και καταιγίδα, έκανε πως κοιμάται, σαν να μην ήξερε το τι γινόταν στο καράβι που ήταν επάνω. Οι μαθητές σαν άνθρωποι, σαν και εμάς, θορυβήθηκαν, τρόμαξαν, ανησύχησαν, κορυβώθηκε η αγωνία και πηγαίνουν στο Χριστό μας και του λέγουν: «Κύριε, σήκω, χανόμεθα, πνιγόμαστε». Και τότε ο Χριστός τους κοίταξε με το μάτι το θεϊκό, σαν να τους έλεγε: «Ακόμη δεν μάθατε ποιον έχετε κυβερνήτη». Και αμέσως επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε μεγάλη γαλήνη. Καρφιά και μαχαίρια είναι τη ζωή η θλίψη. Μαχαίρια και καρφιά που σκίζουν ανελαίητα πάρα πολλές φορές και τρυπούν τις καρδιές μας. Τις πυρακτώνουν, τις κάνουν κατακόκκινες από το πυρ και τις παραλύουν εξουθενητικά. Το μόνο που απομένει σε τούτες τις δύσκολες στιγμές είναι η κραυγή. Που σαν παράπονο ηκεσίας απευθύνεται στο Θεό. Ελέησόν με, Κύριε. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Εκοπίασα εν το στεναχμό μου. Εγεννήθη η καρδία μου ο σικυρός τυκόμενος. Σαν κερί που λιώνει. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εξέλιπε ενωδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Επελίστην ως η νεκρός, εξεχάστηκα σαν πεθαμένος. Εγεννήθεν τα δάκρυά μου, εμή άρτος ημέρας και νυχτός. Είναι τι υπερήλικος η ψυχή μου, είναι τι συνταράσιμε, λέγει ο ψαλμός. Ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δημιουργίας, αλλά το στεφάνι του όμως είναι από αγκάθια. Η πορεία του είναι άλλοτε τραγούδι και συμφωνία χαράς, αλλά τις περισσότερες φορές είναι ένα θλιβερό και ασταμάτητο πένθυμο εμβατήριο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κρίνεται η ψυχή του ανθρώπου. Εκείνο που ανατρέπει
την όλη υπόθεση της αγωνίας είναι η φωνή, η κραυγή, η οικετευτική, η εξόλυση της ψυχής του ανθρώπου. Θα έχετε γνωρίσει στη ζωή σας τέτοιες στιγμές πόνου και αγωνίας. Και αν έχετε την πείρα, έστω και δύο λόγια προσευχής, πώς ανατρέπετε το κακό. Μεγάλο και αιώνιο το πρόβλημα του πόνου, ατέλειωτο. Το μελέτησαν φιλόσοφοι και κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι και άλλοι πολλοί. Την αυθεντικότερη. Ωστόσο, απάντηση τη δίνει ο χριστιανισμός, η πίστη, ο νόμος του Θεού. Και η απάντηση είναι διπλή. Θεολογικά είναι η συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου εν το παραδείσο. Όπως όλα τα κακά. Είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσης της ελευθερίας του ανθρώπου. Είναι καρπός της παρακοής. Ηθικά είναι ευκαιρία και μέσον αρετής και τελείωσης. Εκεί που είναι αποτέλεσμα της πτώσης, αντίστροφα δια της χάριτος του Θεού, αυτό γίνεται μια ευκαιρία από το Θεό να προσεγγίσουμε το Θεό. «Εν θλίψη εμνηστημέν σου», λέγει πάλι ο προφήτης, «εν καιρό της θλίψεώς μου, σε θυμήθηκα Θεέ μου». Και απάνω στην απάντηση που δίνει ο Θεός στη θλίψη του ανθρώπου, έρχεται και γνωρίζεται ο Θεός καλύτερα. «Θα σέβουμε πάντα το Θεό», λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, «όσα ενάντια κι αν επιτρέπει να με βρουν. Ο πόνος για μένα είναι φάρμακο σωτηρίας». Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει, «εφόσον μας ετοιμάζει ο Θεός το στεφάνι της βασιλείας του, αφορμή για αρετή, ας γίνει η ασθένεια». Γίνεται αφορμή μετανοίας και βασιλείας Θεού κληρονομίας η ασθένεια. Ο άνθρωπος όταν έχει την υγεία του συνήθως ξεχνάει το Θεό. Όταν τον απαντήσει ο Θεός και τον συναντήσει σε κάποιο μονοπάτι ασθενείας, αμέσως του δίνει διαφορετική κατεύθυνση και τότε καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον καλεί για επιστροφή. Οι θλίψεις, θα πει και ο Ιερός Χρυσόστομος, το ευλογημένο αυτό στόμα του Θεού, οι θλίψεις μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Και όταν σκεφτόμαστε το αιώνιο κέρδος των θλίψεων, δεν θα στεναχωριόμαστε. Πώς θα στεναχωρηθούμε όταν ξέρουμε ότι η θλίψη κατεργάζεται αιώνιο βάρος δόξης στη βασιλεία του Θεού. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ο τόσο διωγμένος και πονεμένος και κατάστικτος από τα στίγματα του Κυρίου, όλος γεμάτος από στίγματα, από βασανισμούς και μαρτύρια και χλεβασμούς για την αγάπη του Χριστού, τι μας διδάσκει
διδάσκει ότι ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να πονέσει με τις θλίψεις επί το συμφέρον εις το μεταλαβή της αγιότητος αυτού. Δεν θα γίνει η μετάληψη της αγιότητος του Θεού εάν δεν ακολουθήσουν οι θλίψεις. Χιλιάδες τρόπους έχει ο Θεός για να σε κάνει να ειδείς την αγάπη Του. Ο Χριστός μπορεί να μεταστρέψει την δυστυχία σε μελωδικό δοξολογητικό τραγούδι. Η λύπη ημών εις χαρά γεννήσεται, είπε ο Κύριος. Δεν γίνεται έτσι. Όταν λυτρωθούμε από κάποια μεγάλη θλίψη, από έναν μεγάλο επικίνδυνο πειρασμό, όταν μας γίνει μια θαυματουργία επάνω σε μια βέβαια θανατική ασθένεια, δεν καταλήγουμε στη μεγάλη και ολόψυχη και ολόκαρδη ευχαριστία μας προς τον Θεό και το αποδίδουμε ότι με μεγάλη σοφία επεξεργάστηκε στην ψυχή μας αυτή τη μεγάλη σωτηρία. Μάλιστα, τέτοια μάχη, τέτοια νίκη στην αγορά του ουρανού δεν υπάρχουν φτηνά πράγματα. Οι στιγμές του πόνου και της θυσίας είναι στιγμές ευλογίας Θεού. Κοντά σε κάθε σταυρό είναι και μια ανάσταση. Τι κι αν τώρα πονάμε και κλαίμε ασταμάτητα, είναι κάτι το πρόσκαιρο, το προσωρινό. Το γάρ παραφθήκα ελαφρών της θλίψεως ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, λέει ο Παύλος. Ο άνθρωπος του πόνου είναι ο άριστος αθλητής της ζωής, με τις ένδοξες νίκες θα ακριβοπληρωθεί με τα αιώνια βραβεία. Αοφθαλμός ουκίδε, ους ουκίκουσε και επί καρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Άι τίμασε ο Θεός. Θα έχετε υπόψη σας ότι τα μεγάλα αθλήματα στους αθλητικούς στίβους και στα γυμναστήρια που βλέπουμε τα δίνουν οι ειδικοί άνθρωποι, οι γυμναστές, σε ειδικούς ανθρώπους που είναι πλωτισμένοι με αυτά τα χαρίσματα. Όχι στον καθένα, όχι όποιος και αν θέλει να τρέξει ή να αγωνιστεί, είναι και κατάλληλος να αγωνιστεί με τον αντίπαλο και να πάρει το στεφάνι της νίκης. Εκπαιδεύονται και μετά μπαίνουν στο θέατρο της πάλης και του αγώνος. Άρα λοιπόν αυτοί που μπαίνουν δια της κρίσεως του Θεού στα αγωνίσματα τα μεγάλα των θλίψεων είναι διαλεγμένοι από το Θεό. Και μακάρι να το καταλάβουμε αυτό, να καταλάβουμε τη μεγάλη τιμή από το Θεό και να δείξουμε ανάλογη συμμόρφωση έως ότου πάρουμε το στεφάνι. Όποιος ατενίζει και αντιμετωπίζει τον πόνο με το πρίσμα της αιωνιότητος είναι ήδη από τώρα νικητής. Είναι ο εκλεκτός,
που με την ακατάβλητη πίστη στο Θεό έφτασε στη χαρά. Γεύτηκε τη Χριστότητα του Κυρίου και είναι υποψήφιος στεφανιφόρος. Μπορεί, έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το Αποστόλου Παύλου την Νικηφόρα Κραυγή. Τον αγώνα των καλών υγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα. Τώρα λοιπόν αποκειτέμει ο της δικαιοσύνης στέφανος, όν αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη μέρα. Με τέτοιες μεταφυσικές διαστάσεις η υπέρβαση του πόνου και η μεταμόρφωσή του σε χαρά λυτρωτική είναι πραγματικότητα. Όντως, όταν ο πόνος φιλοσοφηθεί με την ανταπόκριση του ουρανού στην αιωνιότητα, ο πόνος μεταστρέφεται σε δοξολογία προς το Θεό και ευχαριστία και εις αυτομεμψία ότι δεν είναι άξιος μιας διάφτης μεγάλης νίκης. Είναι αλλίωση που οφείλεται στη δύναμη του Θεού. Είναι μετακένωση, παράλογο βέβαια για τον άνθρωπο του ορθού λόγου. Φυσική συνέπεια της χριστιανικής πίστης. Η μετακένωση τούτη, αν είναι πρόβλημα άλυτο στον άθεο υπαρξισμό ή ονειροφαντασία στο βιολογικό άνθρωπο, είναι ωστόσο για τον άνθρωπο της πίστης το μέγα θαύμα της αλλίωσης του Θεού. Η μεταφυσική βίωση του πόνου, η υπέρβαση του πόνου οδηγεί στη λύση του μεγάλου προβλήματος. Οδηγεί από το σκοτάδι στο φως. Διότι όταν δεν έχουμε αυτή την φώτιση της πίστης, τον πόνο τον βλέπουμε πολλές φορές σαν εγκατάλειψη του Θεού. Οφείλουμε λοιπόν να αποδεχόμαστε τον πόνο που μας επισκέπτεται σαν μια ευλογία του Θεού. Το σιτάρι συμπιέζεται και λιώνει μέσα στη γη, αλλά όταν λιώσει, όταν σαφίσει μέσα στη γη, τότε καρποφορεί τη ζωή. Τότε φυτρώνει, τότε καρπίζει. Δεν το είπε και ο Χριστός μας, για τον εαυτό του βέβαια. Εάν μη ο σπόρος του σίτου πεσόν μπροθώ, δεν αποθάνω, δεν θα αποδώσω σε εσάς την αιώνια ζωή. Λοιπόν, πλούσια και ευλογημένη του πόνου η συγκομιδή, μεγάλη η ευλογία του Θεού στον αγρό των δακρύων. Πριν της μετάνοιας του Ιερού Αυγουστίνου, ο αγρός του Ιερού Αυγουστίνου ήταν κάτι το σάπιο και το άχρηστο. Αλλά η πλούσια προσφορά της μητέρας του, της Αγίας Μόνικας, έφερε την πλούσια συγκομιδή σε αυτό τον
άχρηστο και άκαρπο αγρό της ψυχής του παιδιού της. Άρα λοιπόν, ο αγρός των δακρύων φέρνει τους μεγάλους καρπούς του Θεού. Ευλογία λοιπόν που την βιώνουν όσοι με το χάρισμα της διάκρισης αληθινά πιστεύουν. Ευλογία Θεού και έλεος όσοι διήλθαν το καμίνι του ποικίλου πόνου, στο κρεβάτι του πόνου, στο καρότσι του πόνου, με θεϊκή δύναμη και επίγνωση. Τους περιμένει η αιώνια, η αθάνατη, η πανευτυχής ανάπαυσης εν το Θεό. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρόνα μοίραν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων χωρούμενος και των σαν πειράς.